Η ώρα είναι 5 τα ξημερώματα. Η 67χρονη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου και η 43χρονη κόρη της παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε 22 ώρες. Δεν μας αφήσει να εκστάσουμε κανέναν μάρτυρα, λέγοντας ότι αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η διαδικασία σήμερα. Βασικά η ταχύτητα και από εκεί πέρα η απόδοση δικαιοσύνη θα γίνει εν ευθέτω χρόνο. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ακόμη ο υγειονομικός υπεύθυνος του γυροκομείου και ο ψυχίατρος, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Και να γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος που έχουν αφήσει πίσω σε όλες τις οικογένειες, δεν νομίζω να σβήσουμε τίποτα άλλο. Καθ' όλη τη διάρκεια της μαραθώνιας διαδικασίας των ομολογιών, συγγενείς θυμάτων παρέμεναν έξω από το γραφείο του ανακριτή, απαιτώντας δικαιοσύνη. Πήγα και την είδα γυμνή, σκέτη με ένα σεντόνι μέχρι εδώ σκεπασμένη και λιωσμένη. Αγνώριστη, μόνο κόκαλα. Κόκαλα. Και είδα και κάτι μελανιές εγώ. Στον νευρολόγο είπα πώς χορηγείται σε έναν άνθρωπο 40 κιλά, έτσι την είχαν καταντήσει, τόσο ισχυρά φάρμακα. Αν και οι καταγγελίες για το γυροκομείο έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, η λειτουργία του συνεχίζεται απρόσκοπτα. Είδαμε λοιπόν τη μονάδα ήταν στελεχωμένη, ήταν στην κατάσταση που έπρεπε να είναι. Επομένως οι ασθενείς, και θα το κάνουμε για τις επόμενες μέρες συνέχεια αυτό, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν είμαι πληκτήριο της διεύθυνσης ούτε των υπαλλήλων του ΕΣΥΟΝ, να το ξέρετε. Πρώην εργαζόμενοι του γυροκομείου, μιλώντας στο Open, καταγγέλουν τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν. Τους χτυπούσανε, τους δένανε, τους δίνανε χάπια. Τους είχαν δεμένους στα κρεβάτια. Ειδικά το βράδυ, όλους. Βλέπαμε πράγματα που ήταν πολύ άσχημα. Δηλαδή, ο τρόπος που σηκώναν τους ηλικιωμένους, ο τρόπος που τους πετούσαν από το ένα μέρος στο άλλο. Που τους δένανε. Οι άνθρωποι κλαίγαν στα χέρια μας. Οι 7 κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για 30 ανθρωποκτονίες ηλικιωμένων και 8 απόπειρες από το 2009 έως το 2021. Ενώ στη δικαιοσύνη αναμένεται να οδηγηθούν 29 ακόμη άτομα που διώκονται για πλημμυληματικές πράξεις.